Όπως θα ενθυμίστε, πρώτων διακοπών είχαμε μείνει στο 16ο κεφάλαιο των πράξεων στον 3ο στίχο που αναφέρεται εις τον Απόστολον Παύλον που περιέτεμε, έκανε περιτομή του συνεργάτου του που για πρώτη φορά βγαίνει στο κήρυγμα του Ευαγγελίου του Τιμοθέου. Βέβαια δεν είχαμε εξαντλήσει αυτήν την παράγραφο και επειδή έχει κάποια ενδιαφέροντα σημεία θα πρέπει να το δούμε το θέμα από πιο κοντά. Λέγει ο Λουκάς ο Ιερός τούτον, εννοείται τον Τιμόθεο, η θέληση ο Παύλος συν αυτό εξελθεί να βγουν στην Ιεραποστολή και λαβών, και αφού τον πήρε περιέται μεν αυτόν, το έκανε περιτομή δια τους Ιουδαίους τους όντας εν της τόπης εκείνης, ήδη σαν γάρ, διότι εγνώριζαν άπαντες τον πατέρα αυτού ότι Έλλην υπήρχε. Όλοι εγνώριζαν ότι ο πατέρας του Τιμοθέου ήταν εθνικό, ήταν ειδωλολάτρης και χάριν αυτών των Ιουδαίων της περιοχής έκανε περιτομή εις τον Τιμόθεο. Είδαμε πολλά και μάλιστα θα ήταν δυνατόν, θα έλεγε κάποιος, σε σχέση με εκείνα τα οποία υπόθηκαν στη λεγόμενη Αποστολική Σύνοδο που εκκινήθη, αν το θέλετε, από αυτόν τον Παύλο. Τώρα ο Παύλος να κάνει περιτομή στον Τιμόθεο αφού υπεστηρίχθη ότι η περιτομή δεν έχει τίποτα να ωφελήσει. Είδαμε μερικά πράγματα την περασμένη φορά, να μην τα επαναλάβω, αλλά τονίζεται ότι αυτό έγινε δια τους Ιουδαίους τους όντας εν της τόπης εκείνης. Αυτό έγινε για τους Ιουδαίους που έμεναν σε εκείνη την περιοχή. Θα δούμε όμως τι σημασία έχει αυτό. Ωστόσο, σχολιάζοντας ο Ιερός Χρυσόστομος αυτήν την πράξη του Παύλου, λέει τα εξής, που ήδη ξεκινήσαμε την περασμένη φορά να πούμε κάτι αλλά δεν το ολοκληρώσαμε. Άξιον εκπλαγίνε του Παύλου την σύνεση. Είναι άξιον, λέγει, εκπλήξεως η σύνεση του Παύλου. Ότως αυτά, μαχεσάμενος περί της περιτομής, ο πάντα κινήσας και μη πρώτερον αποστάς έως ότε κατόρθωσε, του δόγματος κυρωθέντος περιτέμνη των μαθητήν. Αυτός ο οποίος, λέγει, πραγματικά έδωσε μάχη κατά της περιτομής, εκείνης επαντελήθων και δεν απέστη έως ότου κατόρθωσε δια της συνόδου να μην λογαριάζεται πλέον η περιτομή, αυτός τώρα, λέγει, και ενώ εκυρώθηκε δόγμα, περιτέμνη των μαθητήν, περιτέμνη των Τιμόθεων. Δια τους Ιουδαίους φυσήν, λέγει, δια τους Ιουδαίους τους όντας εν της τόπης εκείνης, για τους Ιουδαίους που έμεναν σε εκείνους τους τόπους. Θα δούμε, έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό. Η αιτία, αυτή η αιτία του περιτεμήν, αυτή είναι η αιτία της περιτομής του Τιμοθέου. Ούγαραν είναι έσχοντο παρά ακροδής του των λόγων ακούσε, διότι δεν θα ενήχοντο οι Εβραίοι να ακούσουν των λόγων να αναπρωτοέτειον από ακρόδιστον άνδρα. Ακρόδιστος άνδρας θα πει αυτός που δεν είχε περιτομή. Και ακρόδιστοι, δηλαδή δεν είχαν περιτομή, ήσαν όλοι οι εθνικοί, όλοι οι ειδωλολάτρες, είναι γνωστό. Και τι ώρα το κατόρθωμα, δες το κατόρθωμα, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, περιέτεμεν ή να την περιτομήν καθέλη. Έκανε περιτομή για να καταργήσει την περιτομή.
τα δόγματα γάρε κήρυτε τα των Αποστόλων, διότι πράγματι εκήρυτε τα δόγματα των Αποστόλων, ή το μία εξαίρεση και να οράς μάχην και διαμάχης οικοδομήν, βλέπεις πολεμών, και δια του πολέμου να οικοδομείτε το πράγμα. Ού παρετέρων πολεμούμενοι, αλλά και αυτοί εναντία ποιούντες, ούτω την εκκλησία οκοδόμουν. Έτσι οικοδομούσαν την εκκλησία. Δόγμα εισήνεγκαν μη περιτέμνην και περιτέμνη. Εισήνεγκαν, έφεραν, εισέφεραν το μη περιτέμνην, κι όμως εδώ βλέπουμε τον Παύλο να περιτέμνει. Και περίσευον φυσί το αριθμό καθημέραν. Και με τον τρόπο αυτόν, εκείνοι που πίστευαν εις τον Χριστόν, εννοείται εκ των Ιουδαίων, ήταν μεγάλος και σημαντικός ο αριθμός. Είδες το κέρδος της περιτομής. Διότι αφού οι Εβραίοι δεν θα ενήχοντο από ακρόβιστον άνδρα να ακούσουν κήρυγμα, του κάνει την περιτομή για να τον ακούσουν. Αλλά εδώ ήταν θέμα στρατηγικής του Παύλου. Στρατηγικής του Παύλου. Είναι ένα μάθημα, μεγάλο μάθημα συγκαταβάσεως, με μια απέραντη διάκριση για την οικοδομή της εκκλησίας. Υπάρχει κι άλλος λόγος, θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Συνεπώς, δεν είναι αδυναμία του Παύλου, αλλά είναι σοφία και σύνεση. Το γράφει ο ίδιος. Το λέει εις την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του. Ακούτε τι λέγει. Ελεύθερος γαρ ον, ας μην το μεταφράσω, εκ πάντων πάσινε με αυτόν εδούλωσα. Ελεύθερος απ' όλα, λέει, εδούλωσα τον εαυτό μου σε όλους. Ή να τους πλοίω να κερδίσω, για να κερδίσω τους πιο περισσότερους. Και γενόμην της Ιουδαίης ως Ιουδαίος. Και γίνηκα για τους Ιουδαίους σαν Ιουδαίους, όπως εμπροκειμένο. Όπως εμπροκειμένο. Ο οποίος κάνει την περιτομή, παρότι τους είπε εκεί ότι εις τίποτα δεν ισχύει η περιτομή. Τους κερδίζει και καταργεί την περιτομή. Ή να Ιουδαίους κερδίσω, τις υπονόμων ως υπονόμων. Ή να τους υπονόμων κερδίσω, τις ανόμεις, εκείνοι που δεν είχαν νόμων, δηλαδή οι εθνικοί, ως άνομος, μείον άνομος Θεού, αλλά ένομος Χριστό. Ή να κερδίσω ανόμους, εγενόμην της ασθενέσιος ασθενής. Σε εκείνους που έχουν ασθενή συνείδηση, έγινα σαν ασθενής. Ή να τους ασθενείς κερδίσω, τις πάση γέγονα τα πάντα, ή να πάντως την ας σώσω, ώστε κάποιους να σώσω. Τούτο δε ποιόδια το Ευαγγέλιον, και το κάνω για λογαριασμό του Ευαγγελίου. Εδώ ας μου επιτραπεί μία παρένθεση. Μερικοί χρησιμοποιούν αυτό το χωρίο του Αποστόλου Παύλου για να κάνουν αβαρίες κοσμικότητος δήθεν τάχα για να κερδίσουν εις Χριστόν. Αλλά όταν εκείνο που θα κερδίσει δια της κοσμικότητος, στην πραγματικότητα τον κερδίζεις, διότι η κοσμικότητα δεν σώζει. Θα το υπογραμμίσω, η κοσμικότητα δεν σώζει. Εδώ θα λέγαμε η συγκατάβαση του Παύλου δεν είναι συγκατάβαση κοσμικότητος, αλλά είναι συγκατάβαση ως προς την αντίληψη της περιτομής. Δεν νομίζετε ότι διαφέρει πάρα πολύ, και ότι αυτό δεν μπορεί να στηρίξει εκείνους οι οποίοι θα ήθελαν να κάνουν συγκαταβάσεις δήθεν για να ελκύσουμε εις Χριστόν, προσφέροντες κοσμικότητα, προσφέροντες μουσική pop, χορούς και τέτοια, για να τους προσελκύσουμε, λέγει. Μα αυτά τα πράγματα δεν σώζουν. Και πάντα θα έχουμε χριστιανούς πάντοτε περιμαντρωμένους μέσα στο πνεύμα της κοσμικότητας,
το οποίο, επαναλαμβάνω, όντως δεν σώζει. Ο Παύλος λοιπόν δεν κάνει αβαρίες. Προσέξατε τι είπε: τούτο δε ποιόδια το Ευαγγέλιο. Το κάνω για λογαριασμό του Ευαγγελίου. Ο Παύλος ήταν θεόπνευστος. Και για να κινηθεί κανείς έτσι, θα πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτει ευαγγελικό νουν. Ή, όπως λέγει ο ίδιος κάπου αλλού, νουν Χριστού. Αλλιώτικα, πώς θα το πετύχει? Και να, οι Ιουδαίζοντες χριστιανοί απαιτούσαν να περιτιμηθεί και ο Τίτος, ο οποίος είναι το ειδωλολάτρης, δηλαδή το εθνικός, ή το εθνικός, να περιτιμηθεί και ο Τίτος. Αλλά ο Παύλος δεν τους έκανε τη χάρη. Είπαμε ότι η Αποστολική Σύνοδος κατήργησε την περιτομή, προκειμένου να γίνεις χριστιανός δεν μπορείς να περνάς από τον Ιουδαϊσμό. Και συνεπώς δεν τον περιτομεί τον Τίτο, συνεργάτησε εκείνος. Αλλά εδώ προσέξτε το για ποιο λόγο περιέταμε τον Τίτο, κατά το ρωμαϊκό και το ιουδαϊκό δίκαιο. Το θρήσκευμα του παιδιού ήταν το θρήσκευμα της μητέρας. Προσέξατε το. Εφόσον ο Τιμόθεος είχε Εβραία μητέρα, έπρεπε να είχε περιτιμηθεί, γιατί αλλιώς θα εθεωρείτο, εδώ είναι η σημαντική λέξη, αποστάτης. Αποστάτης θα εθεωρείτο ο Τιμόθεος, διότι γεννήθηκε από μάνα Εβραία. Έπρεπε λοιπόν εκείνη να τον είχε περιτάμει. Το πράγμα εδώ είναι πολύ σημαντικό. Αν ερωτήσετε γιατί δεν περιετμήθη ο Τιμόθεος από τη μητέρα του την Ευσεβή, όταν ήταν οκταήμερο το παιδί, ως γνωστόν εγίνοντος ηλικία οκτωήμερων, ήδησαν, σημειώνει ο Λουκάς της πράξης, εγνώριζαν γαρπάντες τον πατέρα αυτού ότι οι Έλληνοι υπήρχεν. Όλοι εγνώριζαν ότι ο πατέρας του ήταν εθνικός, ειδωλολάτρης. Αυτό αφήνει να εννοηθεί όχι ότι δεν μπορούσε να περιτάμει το παιδί της η Ευνίκη, όπως το είπαμε, αλλά ότι ο πατέρας εμπόδιζε να περιτμηθεί το παιδί του. Ο πατέρας εμπόδιζε. Γι' αυτό ο Τιμόθεος δεν είχε περιτμηθεί. Ισοδυναμούσε όμως με αποστασία. Και ξέρετε, θα πει αποστασία, είναι πολύ σοβαρό να είσαι ορθόδοξος χριστιανός και να αρνηθείς την πίστη σου. Τώρα πως θα κηρύξεις Χριστόν, ο οποίος συνδέεται με τον Ιουδαϊσμό, τους προφήτες? Έπρεπε λοιπόν να περιτιμηθεί και δι' αυτών των λόγων. Πιστεύω θα αντιληφθήκαμε. Γι' αυτό ο Παύλος ήταν σοφός, ήταν πράγματι θεόπνευστος. Έτσι, αν ο Θεός ήθελε τον Τιμόθεο ως διάκονο του Ευαγγελίου του, και ο πατέρας του πιθανώς, εάν ζούσε, να τον εμπόδιζε ακόμη και να γίνει διάκονος του Ευαγγελίου, φρόντισε ο Θεός και τον πήρε από τούτη τη ζωή για να ανοίξει ο δρόμος του Τιμοθέου. Να το σχολιάσω. Τα παιδιά ανήκουν στο Θεό, δεν ανήκουν στους γονείς. Και ο Θεός έχει τους λόγους του για το κάθε παιδί. Αν ο γονιός, ο πατέρας, η μητέρα σταθούν εμπόδιο για την αφιέρωση ενός παιδιού και μάλιστα σημαντικού εργάτου, τότε ο Θεός φροντίζει να απαλλάξει από την ζωή τη μητέρα ή τον πατέρα που θα έφερνε δυσκολία αφιερώσεως του παιδιού. Το ακούσατε, σας παρακαλώ? Τα παιδιά ανήκουν στο Θεό, μην τα εμποδίζετε να βαδίσουν το δρόμο του Θεού, μη σας
απαλλάξει ο Θεός από τη ζωή αυτή. Προσοχή! Και όπως σχολιάζει εδώ ο Μέγας Αθανάσιος, «Η νουν μη κολλείται η συναγωγάς παραβάλλην δια το απερίτμητον είναι των Τιμόθεων», για να μην εμποδίζεται όταν πήγαινε στις συναγωγές, μένοντας απερίτμητος ο Τιμόθεος, ως αποστάτης, το ξαναλέγω, ως αποστάτης, σας το εξήγησα, «ούτως συμπαρίνε τούτο κονόμησεν ουχή δε και εδογμάτισε». Ο Παύλος αυτό οικονόμησε, αλλά δεν το εδογμάτισε, δεν το έκανε αυτό που θα λέγαμε «έχουμε ένα προηγούμενο». Όχι. Ήτανε μοναδική η περίπτωση. Και περιέτεμε ο ίδιος ο Παύλος με τα χέρια του τον Τιμόθεο, όπως ακριβώς και ο Αβραάμ με τα ίδια του τα χέρια είχε περιτάμει τον Ισμαήλ, και κατοπινά περιέτεμε και τον Ισαάκ, τον ιόν της Επαγγελίας. Και ερχόμεθα σε ένα νεοχωρίο το πιο κάτω, το τέταρτον του 16ου κεφαλαίου. «Ως δε διεπορεύοντο τας πόλης παρεδίδουν αυτής φυλάσσιν τα δόγματα τα κεκριμένα υπό των Αποστόλων και των Πρεσβυτέρων των εν Ιερουσαλήμ». Όπως λέγει, περνούσαν τις πόλεις διεπορεύοντο, παρέδιδαν εις αυτούς να διατηρούν, να φυλάτουν εκείνα τα δόγματα τα οποία εθέσπισαν οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι εις τα Ιεροσόλυμα. Δηλαδή το γνωστό θέμα των αποφάσεων της Αποστολικής Συνόδου. Εδώ βλέπουμε πλέον τρεις συνεργάτες εις των Παύλων, τον Τιμόθεο, τον Σίλα, δυο καλοί συνεργάτες και ο Παύλος μαζί, να διέρχονται τις πόλεις Δέρβιν, Λίστραν, Ικόνιον, καθόλη τη χώρα της Λικαονίας και της Γαλατίας. Παντού αναφέροντο οι Απόστολοι, διαζώσεις πλέον γλώσσες, στις αποφάσεις της Αποστολικής, όπως σας είπα, Συνόδου. Και παρέδιδαν τι? Φυλάσσιν τα δόγματα τα κεκριμένα υπό των Αποστόλων και των Πρεσβυτέρων. Να φυλάσσουν τα δόγματα. Τι σημαίνει δόγμα? Είναι από το ρήμα δοκαίο. Παρακαλώ. Είναι από το ρήμα, δοκαίο, δοκό, που σημαίνει το δεδογμένον, σημαίνει τη γνώμη, σημαίνει την απόφαση, σημαίνει αυτό που είναι αρεστόν, σημαίνει το ψήφισμα, το παράγγελμα, και εν προκειμένου είναι οι αποφάσεις των Αποστόλων που αφορούσαν την ορθή δίωση. Εδώ η λέξη δόγματα σημαίνει εκκλησιαστικά ψηφίσματα. Αυτά βεβαίως είχαν τελεσιδίκως και αμετακλήτως εγκριθεί από τους Αποστόλους και τους Πρεσβυτέρους, όπως είδαμε, της Ιερουσαλήμ. Προφανώς, όταν ο Παύλος έλεγε να φυλάσσουν τα δόγματα της Συνόδου της Ιερουσαλήμ, να μην είχαν φτάσει εκεί οι Ιουδαίζοντες χριστιανοί και να μην εγνώριζαν περί τίνος πρόκειται και να μην γνώριζαν ότι είχε προκύψει θέμα, όπως ετέθη στην Αντιόχεια. Όμως ο Παύλος σοφότατα και προνοητικότατα εγνώριζε ότι φεύγοντας ξοπίσω από τον Παύλον θα κατέφθαναν οι Ιουδαίζοντες χριστιανοί, οι οποίοι θα ετάρασαν το πίμνιον κατά τη συνήθειά του και τη μέθοδόν των, όπως λέει στους πρεσβυτέρους της Εφέσου πολύ αργότερα: «Εγώ γνωρίζω, φεύγοντας θα επιπέσει
θα επιπέσουμε στο πίμνιον του Χριστού λύκη βαρύς. Το εγνώριζε αυτό ο Παύλος, διότι αυτοί οι Ιουδαίζοντες χριστιανοί, οι κακοί εργάτε, οι κίνες, όπως τους αποκαλεί ο Παύλος, επήγαιναν ξοπίσω του για να του χαλάσουν το έργο το πνευματικόν. Γι' αυτό λοιπόν εκ των προτέρων ειδοποιεί και λέγει ποια είναι τα πορίσματα της Συνόδου της Ιερουσαλήμ, ώστε αν αυτοί έφταναν να ξέρουν να τους αντιμετωπίσουν αυτοί που έγιναν χριστιανοί από πάντοτε από τους Ιουδαίους αλλά και από τους εθνικούς, να μην έχουν τον πόνο κέφαλο ότι έπρεπε να περάσουν από τον Ιουδαϊσμό. Ήταν δηλαδή μία εκ των προτέρων κατοχύρωσης, ήταν μία ασφάλισης. Έτσι πρέπει να κάνουμε για κάτι που έρχεται, όπως ακριβώς με αυτή την εφημερίδα που προηγουμένως σας είπα, είναι μία ασφάλιση. Ή ο οικουμενισμός που έρχεται, είναι παρόν. Να σας ειδοποιήσουμε και ό,τι άλλο μπορεί να υπάρχει στον ορίζοντα που μπορούμε να το βλέπουμε, θα πρέπει να σας ειδοποιούμε και να γνωρίζετε εσείς, ώστε όταν καταφτάσει η καταιγίδα να ξέρετε πως να προφυλακτείτε. Είναι σπουδαίο. Είναι εκείνο που λέγει ο Άγιος Κύριλλος, συχνά το λέγει αυτό, αναφέρεται εις τους κατηχουμένους του και μάλιστα εις τα θέματα περί του Αντιχρίστου και λέγει: σας τα λέγω για να σας ασφαλίζω. Και μάλιστα αν έχετε φίλους, συγγενείς, παιδιά, όποιον έχετε, φροντίσετε κατά κάποιο τρόπο να ειδοποιείτε, ώστε να γνωρίζουν για εκείνο το οποίο έρχεται. Πρέπει να υπάρχει αυτή όντως η ασφάλεια. Κατά το ετοιμάστην και ούκαι ταράχθην. Ετοιμάστηκα και δεν ταράχτηκα. Και προχωρούμε στον επόμενο στίχο, των πέμπτων. Εμένουν εκκλησίε, εστερεούντο τη πίστη και περίσευον το αριθμό καθημέραν. Οι εκκλησίες, λέγει, εστερεώνοντο εις την πίστη και περίσσευε ο αριθμός, δηλαδή γίνεται ο μεγάλος αριθμός πιστών καθημερινά. Γιατί εστερεούντο στην πίστη οι εκκλησίες? Επειδή εξομαλύνεται ο δρόμος προς την εκκλησία με τον παραμερισμό κατά αυθεντικών τρόπων του τελετουργικού νόμου, περί καθαρμών, περί θυσιών, περί περιτομής. Πάντως η διαφωνία με τους Ιουδαίζοντες είχε οπωσδήποτε επιφέρει κάποια εξασθένιση του αριθμού των πιστών, αλλά τώρα όμως πια, εφόσον υπάρχει το κύρος, η αυθεντία, ένας από τους συνέδρους ή το ο Παύλος, και εφόσον έδοξεν το Αγίο Πνεύμα, τι εφάνει καλό εις το Πνεύμα το Άγιον, δεν υπήρχε πια λόγος, δεν χρειάζεται πλέον ο τελετουργικός νόμος, οριστικά και αμετάκλητα ο δρόμος ήταν ανοιχτός. Έτσι επερίσσευον το αριθμό καθημέραν, έτσι καθημερινά επερίσσευε ο αριθμός των πιστών, ποιότης και ποσότης σε αύξηση. Και σχολιάζει ο Ιερός Χρυσόστομος ως προς την περιτομή του Τιμοθέου, για να το κλείσουμε πλέον το θέμα αυτό, λέγει: οράς βλέπεις ότι ου μόνον ουδέν έβλαψεν η περιτομή, βλέπεις, όχι μόνο δεν έβλεψε η περιτομή του Τιμοθέου εννοείται, αλλά και τα μέγιστα ωφέλησε. Και ωφέλησε πάρα πολύ, διότι με τον τρόπο αυτόν εκερδίθησαν οι ακροατές του Ευαγγελίου. Προχωρούμε στους δύο επομένους στίχους, των έκτων και των έβδομων. Διελθόντες δε την Φρυγίαν και την Γαλατικήν χώραν, κολληθέντες υπό του Αγίου Πνεύματος λαλήθεια των λόγων εν τη Ασία,
ελθόντες κατά την μισίαν, επίραζον κατά την βυθινίαν πορεύεστε, και ουκίασεν αυτούς το πνεύμα. Αφού πέρασαν, διήλθαν, πέρασαν, χωρίς να σταματήσουν, την χώρα της Φρυγίας, είναι χώρες διαμερίσματα της Μικράς Ασίας αυτά. Αφού πέρασαν τη Φρυγία και την Γαλατία, εμποδιστεύοντας, λέγει ο Ιερός Λούκας, από το Πνεύμα το Άγιον να λαλήσουν τον Λόγον εις την Ασία, ήλθαν κάπου στη Μυσία, Μυσία το μη με ύψιλον, επείραζαν, έκαναν προσπάθεια, δοκίμαζαν να πορευτούν κατά τη Βυθινία, που είναι περίπου απέναντι από την Κωνσταντινούπολη, προς τον Πόντον, και δεν τους άφησε το Πνεύμα το Άγιο. Δεν τους άφησε. Αγαπητοί μου, ήδη με ορμητήριον την αντιόχεια της Πισιδίας διέρχονται, όπως είπαμε, χωρίς να ευαγγελίζονται την επαρχία της Φρυγίας και της Γαλατίας. Φαίνεται πως το επιτελικό σχέδιο του Παύλου ήταν να προχωρήσει βορειότερα και βορειότερα, να φτάνει στην επαρχία της Βυθινίας και του Πόντου μέχρι την Άγκυρα. Η Άγκυρα ήταν ελληνική πόλη, σήμερα βέβαια είναι η πρωτεύουσα της Τουρκίας και πάλι λέγεται Άγκυρα. Ή ακόμη πορευόμενοι προς βοράν, να εστρέφοντο προς Δύσμα, να έλθουν στην επαρχία της Μυσίας, να καταλήξουν στην Ιωνία, στα παράλια δηλαδή της Μικράς Ασίας, στα δυτικά παράλια που βλέπουν βρέχονται από το Αιγαίο Πέλαγος, κατόπιν την Λιδίαν και την Καρίαν, αποφεύγοντας βέβαια την Φρυγίαν. Η Φρυγία ήταν μια περιοχή πολύ περίεργη, πάρα πολύ περίεργη, πάρα πολύ. Είχε μια ειδωλολατρία φοβερή. Όπως και αν έχει το πράγμα, το θέμα είναι ότι το σχέδιο του Παύλου ήταν ο Ευαγγελισμός της Μικράς Ασίας. Όμως, το Πνεύμα το Άγιον τους εμποδίζει. Τους εμποδίζει να ευαγγελιστούν το Λόγο του Θεού εις το εσωτερικό της Μικράς Ασίας. Σας κάνει εντύπωση αυτό? Ακόμη όταν έφτασαν στα σύνορα της Μυσίας για να στραφούν βορειότερα προς την Βυθινία, σας είπα απέναντι από την Κωνσταντινούπολη, στα παράλια του Πόντου, έκαναν και εκεί την απόπειρα να προχωρήσουν και ουκίασεν αυτούς το πνεύμα. Έχουμε δύο φράσεις. Εμποδίζει, δεν αφήνει το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί? Το σχέδιο του Θεού είναι άλλο. Είναι ο Ευαγγελισμός της Ελλάδος. Είναι η κατεύθυνση προς Δυσμάς. Η Δύση. Ειδήσεις. Επήγε το Θεός να ευαγγελιστεί ειδήσεις, να βγάλει την Ελλάδα από τον ανθρωποκεντρισμό της και από τον ορθολογισμό της, και η Ελλάδα να εκχριστιανιστεί και δι' αυτής η Ευρώπη. Μεγάλη η στιγμή στην ιστορία. Πολύ μεγάλη αυτή η στιγμή. Αυτές λοιπόν οι δύο εκφράσεις κολληθέντες υπό του Αγίου Πνεύματος και ουκίασεν αυτούς το Πνεύμα, είναι πράγματι αποκαλυπτικές. Εδώ παρατηρούμε να συνδυάζεται ο ανθρώπινος και ο Θείος σχεδιασμός. Ο Παύλος πάντα είχε ένα πρόγραμμα. Βέβαια, προφανώς την προσευχή του θα ανέθετε, «Κύριε, θέλεις να γίνει αυτό?»
θέλεις να κατευθυνθούμε εκεί. Ασφαλώς. Και είχε κάνει ένα σχέδιο. Αυτό που προηγουμένως σας είπα, πώς θα εκκινήτω στις επαρχίες της Μικράς Ασίας. Ο Θεός όμως είχε το δικό του σχεδιασμό. Δεν εμποδίζει τον ανθρώπινο σχεδιασμό. Όταν κάποτε όμως θέλει να επιβληθεί ο Θεός σε κάτι που είναι όπως εκείνος το κρίνει και το θέλει, τότε ματαιώνει τον ανθρώπινο σχεδιασμό. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η συνεργασία. Βλέπουμε όμως πάρα πολλές φορές όταν σχεδιάζουμε ένα πρόγραμμα, ο Θεός να μην το ματαιώνει, το αφήνει. Και το αφήνει άλλοτε κατ' ευδοκίαν, εάν του το ζητήσαμε, και άλλοτε κατά παραχώρηση, εάν δεν του το ζητήσαμε. Και μας αφήνει να πραγματοποιηθεί ένα πρόγραμμα το οποίο δεν θα βγει σε καλό, επειδή δεν του το ζητήσαμε. Και αυτό είναι το λεγόμενο κατά παραχώρηση θέλημα του Θεού. Ωστόσο, εδώ ο Θεός εμποδίζει το σχέδιο του Παύλου και αφήνει το δικό του το σχέδιο, και έτσι εξυπηρετείται αυτό, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, «Διατί μεν ουν εκολύθησαν ου λέγει». Το γιατί εμποδίστηκαν αυτό δεν το αναφέρει. Ότι δε εκολύθησαν είπε, το ότι εμποδίστηκαν αυτό το είπε. «Παιδεύον ημάς πείθεστε μόνον και μη ζητήντας αιτίας, και δεικνύεις ότι πολλά και ανθρωπίνως επίων». Για να μάθουμε ότι δεν πρέπει να ζητούμε τις αιτίες γιατί ο Θεός εμπόδισε αυτό να γίνει, και ότι ακόμη πάρα πολλά πράγματα γίνονται κατά των ανθρώπινων σχεδιασμών. Σχεδιάζει ο άνθρωπος και εγκρίνει ο Θεός. Πώς όμως το Πνεύμα το Άγιον εδώ τους εμπόδισε? Είναι κάτι πολύ σημαντικό ακόμα και για τη δική μας τη ζωή, στην καθημερινότητα ή σε θέματα της ιστορίας που τα ζούμε στην εποχή μας. Δεν γνωρίζουμε, αγαπητοί μου, γιατί τους εμπόδισε, πώς τους εμπόδισε, συγγνώμη. Ίσως με κάποιες ανυπέρβλητες δυσκολίες. Ίσως με μία εσωτερική πληροφορία στον Παύλο. Πάντως ο Θεός δίνει πάντα τα σημάδια του. Όταν εμποδίζει κάπου, δίνει τα σημάδια τα δικά του. Μόνο προσέξτε, σημάδια δικά του δίνει και ο διάβολος. Ναι, σημάδια δικά του δίνει και ο διάβολος, και θέλει πάρα πολύ προσοχή. Γράφει εδώ στους Θεσσαλονικείς ο Παύλος, δύο, λέει στην πρώτη προς Θεσσαλονικείς 2,18, «Η θελήσαμεν ελθύν προς εμάς, γι' αυτό θελήσαμε να έρθουμε σε εσάς τους Θεσσαλονικείς», εννοείται από την Αθήνα προς Θεσσαλονίκη, «εγώ μεν Παύλος και άπαξ και δεις». Εγώ, λέει ο Παύλος, και μια φορά και δύο φορές κάναμε την επιχείρηση να έρθουμε, και ενέκοψαν ημάς ο Σατανάς. Προηγούμενος τι είπε? Ουκίασαν αυτούς το πνεύμα. Εκόλλησαν αυτούς το πνεύμα, τους εμπόδισε. Εδώ τι λέγει? Τους κόβει το δρόμο ο Σατανάς. Αν ρωτήσετε λοιπόν πώς πρέπει να ξεχωρίσουμε, εάν ένα εμπόδιο έρχεται από το Θεό ή έρχεται από τον Σατανά, μόνο εκείνος που έχει νουν Χριστού, αυτός μπορεί να ξεχωρίσει. Γι' αυτό ας προσέχουμε, αγαπητοί μου, να μην πλανηθούμε. Ο διάβολος ανοίγει δρόμον πολλές φορές, όλα πηγαίνουν ευνοϊκά, αλλά οδηγούν ό,τι ανοίγει στην απώλεια. Ο Θεός κάποτε εμποδίζει για να ακουστεί το κήρυγμά του εμπροκειμένου στην Μικρά Ασία, επειδή θέλει και να τιμωρήσει. Πολλές φορές. Ναι. Όπως σας είπα, ήταν η περίπτωση της Φρυγίας. Αναφέρεται εκεί η περίπτωση της Φρυγίας στην Αποκάλυψη. Δεν έχω χρόνο πιο πολύ να σας αναλύσω. Ήταν μια περιοχή η οποία
ήταν βαθιά ειδωλολατρική. Λέγει επί παραδείγματι στον προφήτην Ιεζετή στο τρίτο κεφάλαιο: και την γλώσσα σου συνδύσω, θα σου δέσω τη γλώσσα, λέγει ο Θεός εις τον προφήτη Ιεζεκίλ, και αποκοφηθήσει και θα κουφαθείς, δηλαδή θα γίνεις μογυλάλος, ούτε θα μπορείς να μιλήσεις ούτε θα μπορείς να ακούσεις, και ούτε εσύ αυτής εις άνδρα ελέγχοντα, και δεν θα σταθείς απέναντί τους άνδρας που θα ελέγχει άμα δεν έχει στόμα, διότι οίκος παραπικραίνων εστί, διότι ομιλεί για τον Ισραήλ, διότι είναι οίκος παραπικραίνων, ένας λαός ο οποίος κάνει το δικό του το θέλημα και εμένα τον Κύριό του με παραπικραίνει. Πίσω λοιπόν από τους κήρυκες του Ευαγγελίου αληθινά στέκεται το Πνεύμα το Άγιον. Αυτό κατευθύνει, εφόσον βεβαίως είμεθα η εργάτε του Αγίου Πνεύματος. Είναι ξεπαρατήρητο ότι στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, περισσότερο από κάθε άλλο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, φαίνεται να κινείται το Πνεύμα το Άγιον. Είναι αυτό που είπε ο Κύριος ότι θα στείλει μετά την αναλήψή του εις τον ουρανό να μένει εις την Εκκλησία, ο Παράκλητος, ο άλλος Παράκλητος. Έτσι το Πνεύμα το Άγιον είναι εκείνο το οποίο καταδικάζει το ζεύγος Ανανίας και Σάπφυρα, οδηγεί το Φίλιππο για να συναντήσει τον ευνούχο της Κανδάκης, είπε λέει το Πνεύμα το Άγιον πήγαινε κατά Μεσημβρίαν κτλ. Οδηγεί τον Πέτρο να δεχθεί τους απεσταλμένους του Κορνηλίου, ομιλεί στο αυτή το Πνεύμα το Άγιον, υποβάλλει, κάνε αυτό. Εδώ να κάνω μια μικρή διακοπή, λέγει ο Άγιος Κύριλλος, σούρθε μία φωνή να μείνεις εν Παρθενία, είναι του Αγίου Πνεύματος. Σούρθε μία φωνή να μείνεις αγνός, είναι του Αγίου Πνεύματος. Σούρθε μία φωνή να μαρτυρήσεις, είναι του Αγίου Πνεύματος. Και ούτω καθεξής. Όπως εδώ ακόμη το Πνεύμα το Άγιον ζητά την αποστολή του Παύλα και του Παύλου και του Βαρνάβα. Δεν είπε στην πρώτη αποστολική περιοδία στην Κύπρο, ξεχωρίσατε μου τον Παύλο και τον Βαρνάβα να του στείλω στην Κύπρο και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Ώστε βλέπουμε ότι το Πνεύμα το Άγιον είναι μέσα σε όλη τη ζωή της Εκκλησίας, αρκεί να έχει κανείς αυτιά και μάτια για να διακρίνει τη δική του την παρουσία. Με εκείνα μάλιστα που λέγει ο Άγιος Κύριλλος, γιατί μπορεί να πείτε εμείς δεν ζούμε στην εποχή των Αποστόλων, ούτε θα δεχθούμε τέτοια μηνύματα, ναι που το ξέρετε, αλλά και μέσα σε αυτήν την καθημερινότητα, όταν η καρδιά σου θέλγεται για κάτι, το Πνεύμα το Άγιον είναι εκείνο. Ουχή η καρδία ημών ειν και ομένη, λέουν οι δύο προς Εμαούς, δεν κεγόνταν η καρδιά μας ως την ώρα μας μιλούσε το Πνεύμα, μας μιλούσε ο Ιησούς. Ποιος άνοιγε όμως την καρδία, ποιος έκαιε την καρδία των δύο προς Εμαούς? Το Πνεύμα το Άγιον. Ποιος άνοιγε την καρδία Λυδίας όταν ο Παύλος μιλούσε εις τους Φιλίππους? Ο Κύριος, το Πνεύμα το Άγιον, γιατί το Πνεύμα το Άγιον είναι Κύριος, είναι Θεός. Έτσι βλέπουμε πράγματι και κατεξοχήν το βιβλίο των πράξεων να είναι το βιβλίο που προβάλλει το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος. Και προχωρούμε στον 8ο στίχο. Παρελθόντες δε την Μυσίαν μετέβησαν εις Τροάδα. Πέρασαν την Μυσία γρήγορα, δεν σταμάτησαν πουθενά και κατέβηκαν εις την Τροάδα. Γιατί λέει κατέβηκαν, κατηφορίζουν? Διότι από τα ορεινότερα πηγαίνουμε τώρα προς το Αιγαίον Πέλαγος, όπως το λέμε
συχνότατα, αν το χωριό είναι ορεινό, είμαι κάτοικος της Ραψάνης, θα κατέβω στη Λάρισα, λέει ο Ραψανιώτης. Ή θα πει ο Λαρισαίος, θα ανέβω στη Ραψάνη στα Μπελάκια, γιατί είναι ορεινότερα. Γι' αυτό λέει εδώ, κατέβησαν εις Τροάδα. Διότι η Τροάδα, ή το πολύ χαμηλά, ήταν παραθαλασσία, η Τροάς. Βρισκόταν 18 χιλιόμετρα νοτίως της αρχαίας Τρίας και την είχαν χτίσει την Τροάδα οι διάδοχοι του μεγάλου Αλεξάνδρου, ο Αντίγονος και ο Λυσίμαχος. Ήταν λοιπόν παραθαλασσία η Τροάς. Δεν ήταν όμως παραθαλασσία η Τρία. Ήταν λίγο πιο μέσα. Ύστερα μην ξεχνάτε ότι πάρα πολλές πόλεις που κάποτε ήσαν παραθαλάσσιες, σήμερα δεν είναι παραθαλάσσιες. Ιδίως εκεί που υπάρχουν προσχώσεις ποταμών. Ο Περσικός κόλπος δεν ήταν βεβαίως εκεί που είναι σήμερα. Ήταν πολύ βαθύτερος στην ξηρά, αλλά οι προσχώσεις των δύο ποταμών, Τίγρητος και Εφράτου, έκαναν ώστε σήμερα να είναι λιγότερο μεγάλος από ό,τι στην αρχαιότητα ο Περσικός κόλπος και λοιπά. Ήταν λοιπόν παραθαλασσία η Τροάς, όχι Τρία, η Τροάς, αλλά πήρε το όνομα από την αρχαία Τρία, και ήταν ακριβώς απέναντι από την Τένεδο, αυτό που σήμερα το νησί κατέχουν οι Τούρκοι, όπως τα γνωρίσετε, ελληνικότατο νησί και λοιπά. Αλλά τι να γύρευε, τι να ζητούσε το Πνεύμα το Άγιον όταν έφτασαν εκεί οι τρεις Απόστολοι, τι να ζητούσε? Μας το πληροφορεί ο επόμενος, ο ένατος στίχος. Και όραμα δια της νύχτος όφθη το Παύλο. Ένα όραμα τη νύχτα είδε ο Παύλος. Ανήρτης ειν Μακεδόν, εστός παρακαλών αυτόν και λέγον, ένας άνδρας Μακεδόνας στεκόνταν και παρακαλούσε τον Παύλο, διαβάσεις Μακεδονία, βοήθησον ημίν. Αφού περάσεις τη Μακεδονία, αφού περάσεις τη θάλασσα, έλα σε μας να μας βοηθήσεις. Ο στίχος αυτός, αγαπητοί μου, έχει μια δυνατή ανθρωπιά. Αν επιχειρήσετε να διαβάζετε αυτόν τον στίχο κατ' επανάληψη και κατά καιρούς, θα αντιληφθείτε αυτήν την ανθρωπιά αυτού του στίχου. Έχει μια αληθινή πνευματική γοητεία. Δεν υπερβάλλω. Ο Παύλος ασφαλώς θα αναζητούσε να μάθει το λόγο. Γιατί το Πνεύμα το Άγιον τους εμπόδισε να συνεχίσουν την ιεραποστολή τους εις το εσωτερικό της Μικράς Ασίας, που σας είπα κολληθέντες υπό του Αγίου Πνεύματος και τα λοιπά. Έρχεται τώρα μία οπτασία να λύσει την απορία αυτή εις των αρχηγών της Μικράς Ιεραποστολής, των Παύλων. Και όραμα δια της νυχτός όφθη το Παύλο. Δεν ήταν όνειρο, ήταν νύχτα. Δεν ήταν όνειρο, ήταν οπτασία. Η νύχτα είναι ο πιο κατάλληλος χρόνος για να αποκαλύπτονται τα μυστήρια του Θεού. Η νύχτα. Η νύχτα που επιβάλλει τη σιωπή της στη φύση και στους ανθρώπους. Λέγει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων στην ενάτη του κατήθηση. Τι δε νυχτός προς σοφίαν χρησιμότερον, τι πιο χρήσιμο πράγμα υπάρχει από τη νύχτα για τη σοφία? Εν ταύτη μεν γάρ πολλάκης τα περί Θεού φανταζόμεθα, γιατί κατά τη διάρκεια της νυχτός πολλές φορές σκεφτόμαστε θέματα του Θεού. Εν αυτή δε
ανάγνωση και θεωρία των θεολογίων ποιούμεθα. Κατά τη διάρκεια της έχουμε την ανάγνωση των θεολογίων, αλλά και την θεωρία, όταν γίνεται αναγωγή του νου και της καρδίας σε εκείνα τα οποία διαβάζουμε. Αυτό λέγεται θεωρία. Πότε δε εις ψαλμωδίαν μάλλον και προσευχήν συντέτατε η διάνοια ημών? Πότε λέγει συντάσσεται η διάνοιά μας για προσευχή και ψαλμωδία? Παρά τη νύχτα. Άρα ουκέ νυχτή? Όχι τη νύχτα, ασφαλώς τη νύχτα. Πότε δε πολλάκις των οικείων αμαρτιών ήλθομε εις υπόμνηση? Πότε καθίσαμε να σκεφτούμε τις αμαρτίες που κάναμε μες την ημέρα? Παρά τη νύχτα. Ουκέ νυχτή? Όχι τη νύχτα. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτά που γράφει ο Άγιος Κύριλλος. Έτσι λοιπόν, εν καιρό νυχτός, πιθανότατα, όταν ο Παύλος προσήφιετο, έρχεται εις αυτόν μία οπτασία για να του δώσει απάντηση στην απορία του. Ήταν ένα όραμα ολότελα ανθρώπινο, με ολότελα ανθρώπινες διαστάσεις, χωρίς τίποτε, τίποτε το θεϊκό. Ολότελα με ανθρώπινες διαστάσεις. Ένας άνδρας δεν είχε ούτε φωτοστέφανο, ούτε να πετάει στον αέρα. Ένας άνδρας Μακεδόνας. Ο Παύλος ήταν ξυπνητός. Και τότε, μέσα στο δωμάτιό του, ενεφανίστη ένας άνδρας. Όπως και στην Παναγία. Η Παναγία δεν είδε όνειρο τον Αρχάγγελο Γαβρίλη. Μπήκε στα διαμερίσματά της, μπήκε στο δωματιό της. Ο Αρχάγγελος Γαβρίλη μπήκε στο δωματιό της. Και τότε αυτός ο άνδρας εμφανίστηκε μες στο δωμάτιό του, πιθανώς χωρίς να ανοίξει η πόρτα, και κλεισμένο των θυρών που θα γράψει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, έστει ο Ιησούς εν μέσω των μαθητών του. Γιατί αλλιώτικα αν κάποιος έμπαινε μέσα στο δωμάτιό μας, θα λέγαμε κάποιος μπήκε. Πως μπαίνει κάποιος μέσα στο σπίτι μας? Προφανώς λοιπόν, ενώ η πόρτα ήταν κλειστή. Γιατί αλλιώτικα πως θα συνελάμβανε ότι πρόκειται περί οράματος? Ένας άνδρας με μακεδονική περιβολή, ρούχα της μακεδονικής θα λέγαμε νοοτροπίας, κάθε τόπος έχει τα ρούχα του, τη φορεσιά του, και όρθιος, και λέγει παρακαλώντας τον Παύλο, αφού διαβείς την θάλασσα, αυτό θα πει διαβάς, διότι με τη θάλασσα πέρασε ο Παύλος, διαβάς εις Μακεδονία, αφού διαβείς λοιπόν την θάλασσα, έλα στη Μακεδονία να μας βοηθήσει. Δεν ξέρω αν πήρατε με αυτά τα λόγια τώρα τα τελευταία μία μικρή γεύση του μεγαλείου αυτού του στίχου. Μεγαλείο έχει. Ο Μακεδόν στέκεται όρθιος, δείγμα σεβασμού προς τον Παύλο. Είναι γνωστό ότι συνήθως όταν έχουμε ένα όραμα, το όραμα είναι ανώτερον από εκείνον που το βλέπει, και εκείνος που, το βλέπει συνήθως προσκυνά, γονατίζει. Εδώ δεν συμβαίνει αυτό. Αντιθέτως, ο Μακεδόν είναι όρθιος για να δείξει το σεβασμό του εις τον Παύλον. Τον παρακαλεί. Παρακαλώ, λέει ο στίχος. Βλέπετε, δεν τον διατάσσει. Σε διατάσσω να κάνεις αυτό, αλλά σε παρακαλώ πολύ, αφού περάσεις τη θάλασσα, έλα στη Μακεδονία να μας βοηθήσεις. Είμαστε Έλληνες, αν αυτά τα διαβάζει ένας Κινέζος, δεν έχει πάρα πολύ αξία, όσο για μας τους Έλληνες, που είναι η τόπη μας, η θάλασσά μας, είναι η τόπη μας.
τα νιώθουμε τόσο κοντά μας αυτά και πρέπει ιδιαιτέρως να μας συγκινούν. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ουκ είπεν επιτάτων αλλά παρακαλών. Δεν μίλησε διατάζοντας αλλά παρακαλώντας. Του τέστην υπέρ αυτών των δεωμένων θεραπείας, δηλαδή για εκείνους που είχαν ανάγκη των δεωμένων, που είχαν ανάγκη θεραπείας, δηλαδή είχαν ανάγκη να ακούσουν το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό είπαμε ότι το όραμα ήταν τελείως ανθρώπινο, αλλά με πολλή ανθρωπιά. Ανθρώπινο και με πολλή ανθρωπιά. Παρακαλεί, στέκεται όρθιος. Τι ωραίο, τι ωραία εικόνα. Τι είπε ο Μακεδόν? Βοήθησον ημίν. Βοήθησε μας. Ένας απλός άνθρωπος ήταν. Του λαού άνθρωπος ήταν. Στο όραμα αυτός ο Μακεδόν. Μιλάει όμως εξ ονόματος του λαού του, της Μακεδονίας. Και τι βοήθεια ζητά? Να γνωρίσουν τον αληθινό Θεό. Βγαίνοντας από αυτήν την ολεθρία άγνοια. Και αυτή η ολεθρία άγνοια ήταν η ειδωλολατρία. Είδατε, ο Παύλος είχε άλλο πρόγραμμα καταστρώσει για ευαγγελισμό των ανθρώπων. Ο Θεός όμως ήθελε τον ευαγγελισμό της Ελλάδος. Και θα επαναλάβω, δι' αυτής και των ευαγγελισμών της Ευρώπης. Σε αυτήν την οραματική εικόνα βλέπουμε τον άνδρα τον Μακεδόνα να παρακαλεί τον Παύλο. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Πού είναι εκείνοι που λένε κάτι νέο ειδωλολάτρε, νοσταλγή της ειδωλολατρίας? Πού είναι εκείνοι που λέγουν ότι ο Παύλος ήλθε στην Ελλάδα και κατέστρεψε την ωραία μας θρησκεία, τη θρησκεία των Ελλήνων, τη θρησκεία των ειδώλων? Γράφονται αυτά στις μέρες μας. Σας έχω διαβάσει, μαζεύω έντυπα αυτών των ανθρώπων που γράφουν αυτά. Ναι, και οι μασόνοι έτσι γράφουν. Δεν ήλθε μόνος του ο Παύλος στην Ελλάδα. Δεν ήταν αυτόκλητος. Παρεκκλήθη από τους Έλληνες. Τον παρεκάλεσαν οι Έλληνες να έρθει στην Ελλάδα. Αυτά θα μπορούσαμε να απαντήσουμε εις αυτούς τους απαρηγορήτους νεοειδωλολάτρας που γυρεύουν την αναστήλωση πάλι της λατρείας και του τρόπου ζωής των ειδώλων. Και αν υπάρχουν μερικοί νοσταλγοί των ειδώλων και οι οποίοι ανήκουν πολλές φορές σε σκοτεινούς χώρους, επαναλαμβάνω, όπως είναι η μασονία, ας μείνουν εκεί και με τη γνώμη τη δική τους και να αφήσουν εμάς τους Έλληνες που θέλουμε να είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί και που ο Κύριος έστειλε τον Παύλο εδώ να ζήσουμε τον χριστιανισμό μας και την ορθοδοξία μας. Αγαπητοί μου, η Ελλάδα χρωστά πολλά εις τον Ιησού Χριστό, γιατί την έσωσε, γιατί έστειλε τον Παύλο στην Ελλάδα. Ναι, και ήθελε να μείνει η Ελλάδα πιστή σε αυτούς, μάλιστα τους προδρομικούς χρόνους του Αντιχρίστου που διερχόμεθα και την επιθυμία μερικών για να ξαναφέρουν τα είδωλα, έστω και αν χρειαστεί να δώσουμε πάλι μάρτυρες και Αγίους. Στον Παύλον όλος κατεξοχήν η Ελλάδα του οφείλει πολλά. Είναι ο Απόστολος της Ελλάδος. Οι Έλληνες πολλές φορές τον πίκραναν, είναι αλήθεια, αλλά η μεγάλη καρδιά του Παύλου τους αγάπησε βαθιά. Γράφει στους Κορινθίους που κι αυτοί τον πίκραναν όχι λίγο. Ούτω έργον μου
ημείς εστέ εν Κυρίω. Το έργο μου, λέγει, δεν είσαστε εσείς. Το έργο μου, το εν Κυρίω έργο μου, δεν είσαστε εσείς οι Κορίνθιοι. Ή άλλη σου κοιμή Απόστολος, αν για κάποιους άλλους λέγει δεν είμαι ο Απόστολος, αλλά για ημίν ημί. Αλλά βέβαια για σας είμαι ο Απόστολος. Η γάρς φραγής της εμείς Αποστολής ημίσαστε εν Κυρίω, διότι η σφραγίδα της δικής μου Αποστολής είσαστε εσείς οι Έλληνες, εσείς οι Έλληνες. Η εμή απολογία της εμέα να κρίνουσιν αυτινεστή, για εκείνοι που με εξετάζουν και με βάζουν υπό ανάκρισιν, αυτή είναι η απολογία μου. Είμαι ο Απόστολος των Ελλήνων. Ποτέ μην ξεχνάμε το χρέος μας στους μεγάλους κόπους του Παύλου. Στους μεγάλους κόπους του Παύλου. Σαν ένα δείγμα μιας μικρής ευγνωμοσύνης μας προς εκείνον και αναμνήσεως του ονοματός του, ας δίνουμε το όνομα Παύλος στα παιδιά μας όταν τα βαφτίζουμε. Είναι ένα όνομα που δεν το βάζουμε συνήθως. Και ακόμη κάτι άλλο, δεν έχουμε και πολλούς ναούς προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου. Κρίμα. Δείγμα λοιπόν της αγάπης μας και της ευγνωμοσύνης μας προς τον Παύλον είναι αυτά τα δυο. Να κτίζουμε ναούς επ' ονόματι του Παύλου και να βαφτίζουμε τα παιδιά μας επ' ονόματι του Μεγάλου Αποστόλου της Ελλάδος. Ο Παύλος όμως θα χαίρεται, όλος ιδιαιτέρως θα χαίρεται με μας αν κρατήσουμε την παρακαταθήκη του και μείνουμε, όπως γράφει πάλι στην πρώτη προς Κορινθίους στο τέλος 15,58, εδραίοι και αμετακίνητοι περισσεύοντες εν το έργο του Κυρίου πάντοτε. Τότε θα χαίρεται. Τότε θα πει ότι οι κόποι του δεν πήγαν χαμένοι, ότι θα μένουμε εδραίοι με καλή βάση και αμετακίνητοι και ταυτόχρονα περισσεύοντες σε έργα του Κυρίου. Και κάτι ακόμη. Γνωρίζετε ότι η Μακεδονία μας κινδυνεύει να χαρακτηριστεί ως μη ελληνική. Είναι των ημερών αυτών τα γεγονότα. Βέβαια, το θέμα ξεκίνησε κάποιο καιρό πιο μπροστά. Ίσως δεν δώσαμε πολύ προσοχή, ίσως δεν θέλαμε να δώσουμε προσοχή. Το ξέραμε αυτό. Το χωρίον αυτό στις πράξεις δείχνει την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Όπως και ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Μακεδόν, που λέγεται στην Παλαιά Διαθήκη Έλληνας, ο Αλέξανδρος ο Μακεδόν, ο Έλληνας, όπως και το όραμα του Δανιήλ, που με εκείνο το τραγί, που τρέχει να αντιμετωπίσει τον κρυόν. Και ξέρετε, ο κρυός ήταν οι Πέρσες, το τραγί ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος. Έτρεχε, λέει, και δεν πατούσε στη γη, πετούσε. Ήταν η μεγάλη δυναμικότητα, η ορμή του Μακεδόνος Έλληνος Αλεξάνδρου. Έχετε δει σε φωτογραφίες, βέβαια, σε νομίσματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου που του βάζουν εδώ δύο κέρατα. Είναι τα κέρατα των Περσών που είδε στο όραμά του ο Δανιήλ και που νίκησε τους Πέρσες. Ο Αλέξανδρος, ο Μακεδόν, ο Έλληνας. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε χωρία παλαιά και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη που δείχνουν την ελληνικότητα της Μακεδονίας και ό,τι άλλο και αρχαία κτλ. Και ότι η Μακεδονία υπήρξε πάντοτε ελληνική και ποτέ σλαβική. Για αυτήν την ελληνικότητα της Μακεδονίας μπορείτε να μάθετε και να διαβάσετε, γιατί είναι ημέρες τέτοιες, πολλά από ειδικά βιβλία. Γιατί πρέπει να πούμε ότι πρέπει να είμεθα ενήμεροι όλοι μας, γιατί εχθροί της Ελλάδος
καιροφυλακτούν σαν ερπετά να μας προσβάλλουν. Γι' αυτό σας είπα, έξω από την επικαιρότητα του θέματος αυτού του χωρίου, που έχει μία γοητεία ο Ανήρ Μακεδόν. Όπως...